Από χθε μας έχει ανησυχήσει λίγο η είδηση <coughs> για την υγεία της αγαπημένης μας ηθοποιού της κυρίας Χρονοπούλου διότι μάθαμε ότι α, νοσηλεύεται και υπήρξε έτσι στην αρχή και ένα μπέρδεμα πόσο σοβαρά είναι η υγεία της ζητούσε η ανησυχία, ίδια, βεβαίως. έκανε αναρτήσεις, ζητούσε αίμα. Για πες μας περισσότερες πληροφορίες και αν, εν πάση περιπτώσει, αυτή τη στιγμή είναι καλά. Λοιπόν, να πούμε ότι είναι καλά στην υγεία τη, καταρχά η αγαπημένη μα ηθοποιόση η Μέρη Χρονοπούλου, που συμμετέχει να πούμε στα γυρίσματα του τρίτου κύκλου τη σειρά Έτερο σε Εγώ του Σωτήρη Τσαφούλια, με μια ανάρτησή τη στο Instagram, <κυσο councils> γνωστοποίησε πω μεταφέρθηκε, πω νοσηλεύεται στο νοσοκομείο και μάλιστα κάνοντα έκκληση για, για φιάλε αίματο. <σμίλου> ε... να πούμε ότι η ανησυχία ήταν τεράστια στην αρχή, γιατί δεν γνωρίζαμε ακριβώ τι συμβαίνει με την υγεία τη. Ε... από το ρεπορτάζ μα μαθαίνουμε ότι στο νοσοκομείο. Ηταν στο πλευρό τη και μάλλον τη μετέφερε ο δημοσιογράφο Γιάννη Αρμουτίδη, mm -hmm. ο οποίο και εκείνο στο Facebook έκανε έκκληση για φιάλε αίματο. Ε, να πούμε ότι υπήρξε αρχικά μία παραφιλολογία σχετικά με το αν έπαθε κάτι κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Ε, ωστόσο, η ίδια με ανάρτησή τη έσπευσε να καθησυχάσει το κοινό τη καταρχά για, για, για την υγεία τη και να ξεκαθαρίσει πω δεν συνέβη κάτι στα γυρίσματα, αλλά πρόκειται για ένα χρόνιο πρόβλημα υγεία που αντιμετωπίζει. Και είπε και... ότι είχε χαμηλό αιματοκρίτυμπα στην περιπτώσει και ότι η... και εκείνη δεν έκρινε πολύ σωστά ίσως την κατάσταση, ε, γιατί στα γυρίσματα η ίδια στην ανάρτησή της δεν λέει, ε, φίβο μου, ότι... Ε, Ήταν πάρα πολύ προσεκτική, ότι εν πάση περιπτώσει, την είχαν ε, πολύ στην προσοχή τους Ακριβώς. και ε, ε, εκφράζει, ας πούμε, ότι δεν υπήρξε πρόβλημα, δεν, στα, δεν υπήρξε γυρίσματα. πρόβλημα Αυτό στα γυρίσματα. Ναι. Ε, να πούμε ότι νοσηλεύεται στο νοσοκομείο από 15 Απριλίου και αναμένεται να πάρει εξητήριο μέσα στις επόμενες ημέρες.